το γεροντικόν κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Τρίτο μέρος, ανεξικακία. Μας λέγει η παράδοση ότι ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, την ώρα που οδηγείται στο μαρτύριο, συνάντησε στο δρόμο εκείνον που τον είχε καταδώσει. Τον σταμάτησε και τον εφήλισε λέγοντάς του: «Ειρήνε δε αδελφέ». Βλέποντας εκείνος τόση ανεξικακία, εθαύμασε και φώναξε με ενθουσιασμό: «Χριστιανός είμαι από σήμερα κι εγώ». Ύστερα από αυτή την ομολογία, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Απόστολο. Ο Αββάς Ζωσιμάς έδωσε κάποτε μερικά βιβλία σε ένα καλλιγράφο να του τα αντιγράψει. Όταν εκείνος τα ετοίμασε, ειδοποίησε τον Όσιο να στείλει να τα πάρει. Κάποιος άλλος όμως που ήξερε την παραγγελία πήγε δήθεν εκ μέρους του Αββά Ζωσιμά και παρέλαβε τα βιβλία. Ύστερα από λίγο έστειλε και ο γέροντας το μαθητή του να τα πάρει. Κατάλαβε τότε ο καλλιγράφος πως εξαπατήθηκε από τον άλλο και ταραγμένος απειλούσε: «Δε θα πέσει στα χέρια μου, θα τον κανονίσω όπως του αξίζει τον αφθάδι». Όταν το άκουσε ο Αββά Ζωσιμάς, παρήγγειλε στον καλλιγράφο: «Αποκτούμε βιβλία, αδελφέ, για να μας διδάξουν αγάπη και ανεξικακία. Αν πρόκειται για χάρη τους να μαλώνουμε, χίλιες φορές καλύτερα να μας λείπουν. Δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε». Ένας ησυχαστής μία νύχτα δέχτηκε επίσκεψη ληστών. Φοβήθηκε και άρχισε να καλεί βοήθεια. Ξύπνησαν οι αδελφοί, κυνήγησαν τους ληστές και τους έβαλαν στη φυλακή. Ύστερα όμως μετανόησαν γι' αυτό και το εξομολογήθηκαν στον Όσιο ποιμένα. Ο Όσιος λυπήθηκε που είδε τόση μικροψυχία στους μοναχούς και έγραψε στον ησυχαστή: «Σκέψου καλά, αδελφέ, να βρεις από πού επήγασε η πρώτη προδοσία και θα καταλάβεις ευθύς και της δευτέρας την αιτία. Αν σύ ο ίδιος δεν είχες προδοθεί από την ολιγοπιστία και τη δειλία σου, δεν θα παρέδιδες στα χέρια της εξουσίας ανθρώπους για να τιμωρηθούν, όσο κακή και αν ήταν οι πράξεις τους». Όταν άκουσε αυτά ο ησυχαστής, κατάλαβε το σφάλμα του και φρόντισε να βγάλει τους ανθρώπους από τη φυλακή. Κάποιος σοφός πατήρ λέγει: «Εκείνος που αδικείται και συγχωρεί, ομοιάζει με τον Ιησούν. Εκείνος που δεν αδικεί μεν, αλλού την αδικείται του αρέσει, είναι στη θέση του Αδάμ. Ο άδικος όμως, ο κακεντρεχής και ο συκοφάντης, δεν διαφέρει από το διάβολο». Ο Αββάς Γελάσιος είχε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιείχε καλλιγραφημένη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Άξιζε, του είχαν πει, πάνω από 15 νομίσματα. Το άφηνε όμως στην εκκλησία να το χρησιμοποιούν όλοι οι αδελφοί στη σκήτη. Κάποτε ένας περαστικός καλόγερος έκλεψε το βιβλίο. Ο Αββάς Γελάσιος, αν και το κατάλαβε αμέσως, δεν θέλησε να κυνηγήσει τον κλέφτη. Εκείνος μόλις κατέβηκε στην πόλη βρήκε αγοραστή και άρχισε να διαπραγματεύεται την πώληση του βιβλίου. Γύρευε 16 νομίσματα. Ο αγοραστής έλεγε πως δεν άξιζε τόσο. Τέλος συμφώνησαν να του αφήσει ο καλόγερος το βιβλίο, να το δείξει σε κάποιο γνωστό του, ειδικό σε αυτά. Έτσι το πήρε ο άνθρωπος και το πήγε στον Αββά Γελάσιο που ήταν φίλος του. «Να αγοράσω αυτό το βιβλίο για 16 νομίσματα, Αββά, αξίζει τόσο?» τον ρώτησε. Ο Όσιος το γνώρισε αμέσως, αλλά δεν το φανέρωσε. Το πήρε στα χέρια του, το ψηλάφισε, σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. «Αξίζει, αγόρασέ το», είπε στο φίλο του. Γυρίζοντας όμως εκείνος δεν είπε την αλήθεια. «Έδειξα το βιβλίο σου στον Αββά Γελάσιο και μου είπε πως γυρεύεις πολλά, δεν αξίζει τόσο». «Δεν σου είπε τίποτε άλλο?» ρώτησε εκείνος ταραγμένος μόλις άκουσε και τον Αββά Γελάσιο. «Όχι». «Μετανόησα, δεν θα το πουλήσω», είπε ύστερα από λίγο ο καλόγερος. Μέσα του γινόταν μια πάλη.
Από τη μια μεριά εφαύμαζε την ανεξικακία του Οσίου και από την άλλη ελεγχόταν για την κακή πράξη του. Πήρε λοιπόν το βιβλίο και ανέβηκε στη σκήτη. Όταν βρήκε τον Αβά Γελάσιο, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρηση, δίνοντας πίσω το κλοπημαίο. Εκείνος πάλι όχι μόνο τον συγχώρησε μόνη του την ψυχή, αλλά επέμενε να του χαρίσει το βιβλίο. Πού να το δεχθεί τώρα ο καλόγερος? Αν δεν το πάρεις πίσω, Αβά, δεν θα βρει ανάπαυση η ψυχή μου. Αν είναι έτσι, πήγαινε στην εκκλησία και άφησε το εκεί από όπου το πήρες, του είπε με καλοσύνη Όσιος. Από τότε διορθώθηκε ο κακοσυνηθισμένος καλόγερος και ποτέ πια δεν έπεσε σε τόσο βαρύ σφάλμα. Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του Αβά Ευπρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Ο γέρον ήταν εκεί και λέγουν μάλιστα πως τους εβοήθησε να τα φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το πήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει. Τρεις ληστές επετέθηκαν και εναντίον του Αβά Θεοδόρου κάποτε. Οι δύο τον κρατούσαν ακίνητο και ο τρίτος μάζευε τα πράγματά του. Όταν τα φόρτωσε όλα στην καμήλα τους, έβαλε από πάνω και το μανδύα που φορούσε ο γέρον στις συνάξεις. «Αφήστε αυτόν τον μανδύα, γιατί πολύ μου χρειάζεται», είπε ο Αβάς Θεόδωρος. Οι ληστές όμως γέλασαν με κέφι και τον ειρωνεύτηκαν. Τότε εκείνος, χειροδύναμος καθώς ήταν, με μια κίνηση έριξε κάτω τους δυο που τον κρατούσαν και ελευθερώθηκε. Βλέποντας τη δύναμή του, οι ληστές φοβήθησαν και σαν έτοιμοι να φύγουν. «Πού πάτε, δειλοί?» τους είπε ο Όσιος. «Χωρίστε τα πράγματα σε τέσσερα μέρη, κρατήστε τα τρία για σας και αφήστε μου το ένα». Έτσι του έμεινε ο μανδύας της συνάξεως. Λέγουν και για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση οι πατέρες, πως κάποτε πήγαν στην καλύβη του κακοποιή με φανερή πρόθεση να τον σκοτώσουν. Εκείνος ο Μακάριος ετοίμασε νυπτήρα και έσκυψε να τους πλύνει τα πόδια, όπως θα έκανε στους πιο καλούς του φίλους. Τότε οι κακοποιοί, ντροπιασμένοι, τον άφησαν και έφυγαν. Μία νύχτα πήγαν ληστές σε κάποιον ερημίτη. «Ήλθαμε να πάρουμε τα πράγματά σου», του είπαν άγρια. «Κοπιάστε και πάρε το ό,τι σας αρέσει», αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του. Άδειασαν στη στιγμή τη φτωχική του καλύβη και έφυγαν βιαστικοί. Λησμόνησαν όμως να πάρουν ένα μικρό φλασκί που ήταν κρεμασμένο από το δοκάρι της στέγης. Ο ερημίτης το ξεκρέμασε και τρέχοντας πίσω από τους ληστές φώναζε για να τον ακούσουν να σταματήσουν. «Γυρίστε πίσω, αδελφοί, να πάρετε και τούτο», και τους έδειχνε από μακριά το μικρό φλασκί. Εθαύμασαν την ανεξικακία του εκείνη και γύρισαν όχι για να πάρουν το φλασκί, αλλά για να του βάλουν μετάνοια και να του δώσουν πίσω όλα του τα πράγματα. «Αυτός μάλιστα είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού», έλεγαν μεταξύ τους. Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη σκήτη ένας από τους μεγάλους γέροντας. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να την χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερότητα του αδελφού, τον εφήλισε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία», λέει Διώσιος ποιμήν. «Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί.
Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινε σε αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου». Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει και για να ζήσει πήγαινε κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. «Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός», έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και μόνο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή του, είχε εντελώς αποθρασινθεί και δεν του άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έδινεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον Παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρας, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να πεις στο Χριστό την ώρα της κρίσεως: Άφες μου δέσποτα τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου». Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιεπλανά το άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρεκάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήσαν κακοποί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με το σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις των, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στον ποταμό και επεχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδυλος και όρμησε εναντίον του ληστού. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τάχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε». Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχτηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από τον ασφάλει κανείς τον επίσκοπο». Από τη διδασκαλία σοφού γέροντος: «Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρεί σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σε έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, σύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου γι' αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου».
Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιον ιατρών. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις τον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου, προτιμώ καλύτερα τη σύψη των ψυχικών τραυμάτων μου». Συλλογήσου πως η υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά που μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνια ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν? Την παρακάτω ιστορία τη διηγείται στους μαθητές του ο Αβάζος Σιμάς. Κοντά σε ένα κοινόβιο είχε στήσει την καλύβα του ένας γέροντας που όλοι οι αδελφοί τον υπεραγαπούσαν. Εκεί κοντά έμενε και κάποιος άλλος ερημίτης. Κάποτε ο γέροντας έλειψε για λίγες μέρες και ο γείτονάς του, που βρήκε ευκαιρία, μπήκε στην καλύβα του και του πήρε τα βιβλία του και τα άλλα μικροπράγματα που είχε. Όταν γύρισε εκείνος και βρήκε την καλύβα του ανοιχτή και άδεια, πήγε να πει στο γείτονά του τι του συνέβαινε. Προβάλλοντας την πόρτα του, είδε τα πράγματά του στη μέση του κελιού του γείτονα. Δεν είχε προφάσει ακόμα να τα συμμαζέψει. Ο αγαθός γέροντας, μη θέλοντας να ντροπιάσει τον κλέφτη, απομακρύνθηκε με κάποια πρόφαση για να του δώσει καιρό να τα κρύψει. Σαν γύρισε, άρχισε να κουβεντιάζει μαζί του για πράγματα εντελώς άσχετα με την κλοπή. Μα οι γνωστοί του που έμαθαν το πάθημά του φρόντισαν και βρήκαν τον κλέφτη και τον έβαλαν στη φυλακή χωρίς εκείνος να πάρει είδηση. Όταν έμαθε ο ερημίτης πως ο γείτονάς του βρισκόταν στη φυλακή για άγνωστη σε αυτόν αιτία, πήγε στον ηγούμενο του κοινοβίου και τον παρακάλεσε να του δώσει δύο ψωμιά και λίγα αυγά. Εκείνος του τα έδωσε πρόθυμα, νομίζοντας πως είχε να φιλοξενήσει ξένους. Ο καλός γέροντας έβαλε τα τρόφιμα σε ένα καλάθι, κατέβηκε στην πόλη και πήγε να ειδεί τον γείτονά του στη φυλακή. Βλέποντας τον εκείνος, έπεσε στα πόδια του μεταρρωημένος και του έλεγε με δάκρυα: «Συγχώρησέ με, πάτερ, για σένα βρίσκομαι όπως μου αξίζει εδώ σήμερα. Εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Να και ένα από τα βιβλία σου, συγχώρησέ με». Ο καημένος ο γέροντας τα έχασε. Όταν συνήλθε από την πρώτη έκπληξη, του είπε με καλοσύνη: «Ο Θεός ας σε πληροφορήσει, αδελφέ μου, πως δεν ήρθα γι' αυτό εδώ σήμερα. Ούτε καν είχα υποπτευθεί πως εξαιτίας μου σε έβαλα στη φυλακή. Τώρα όμως που μου το λέγεις, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βγάλω. Εν τω μεταξύ όμως φάγε λίγο από τα τρόφιμα που σου έφερα σε τούτο το καλάθι». Του έδωσε τα αυγά και το ψωμί και έφυγε αμέσως για να φροντίσει να βγάλει τον αδελφό του από τη φυλακή και με τη βοήθεια του Θεού το πέτυχε. Όσο φέρνουμε διαρκώς στο νου μας τα κακά που τυχόν μας προξένησαν οι αδελφοί μας, έλεγε Όσιος Μακάριος, τόσο απομακρύνουμε το Θεό από Αυτόν. Όταν τα λησμονούμε παρευθείς, δεν τολμούν οι δαίμονες να μας πειράξουν. Ένας αδελφός που φιλονίκησε με κάποιον άλλον πήγε στο γείτονά του γέροντα και του εξομολογήθη: «Ο τάδε αδελφός Αβά πολύ με πίκρανε και ο λογισμός μου με βασανίζει να εκδικηθώ. Κλείσου στο κελί σου, αδελφέ, και μη πάψεις νύχτα μέρα να προσεύχεσαι για εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο μόνο θα απαλλαγείς από το πάθος που βράζει μέσα σου», τον συμβούλευσε ο γέρον. Ο αδελφός υπήκουσε και σε μια εβδομάδα μέσα βρήκε την ψυχική του ηρεμία. «Αν κανείς σε υβρίσει», λέγει κάποιος πατήρ, «συευλόγησέ τον. Αν δεχθεί την ευλογία είναι καλό και για τους δυο. Αν όμως δεν την δεχθεί, εσύ παίρνεις από το Θεό την ευλογία και μένεις αυτόν η ύβρις». Ο λόγος ο καλός
κάνει τον κακό καλό, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, ενώ ο κακός λόγος και τον καλόν ερεθίζει. Κάποτε ο υποτακτικός του Οσίου συνάντησε στο δρόμο του έναν υπερολάτρη ιερέα που περπατούσε βιαστικά. «Ε, σατανά, πού τρέχεις?» του φώναξε απερίσκεπτα. Εκείνος τότε θύμωσε και έσπασε το ραβδί του στις πλάτες του καλόγερου, ώσπου τον άφησε μισοπεθαμένο. Σε λίγο φάνηκε και Όσιος στο δρόμο. Βλέποντας τον υπερολάτρη να τρέχει τώρα για να κρυφτεί, του φώναξε με καλοσύνη. «Ο Θεός να σε ευλογεί, προκομμένε άνθρωπε!» Εκείνος στάθηκε σαστισμένος και ρώτησε: «Τι καλό είδες σε μένα, αβά, και μου μιλάς έτσι?» «Σε βλέπω που τρέχεις», του είπε ο Όσιος. «Λυπάμαι μόνο που δεν έχεις ακόμη καταλάβει πως μάταια κοπιάζεις». «Η κουβέντα σου γλυκαίνει την ψυχή μου», είπε ήρεμος ο υδρολάτρης τώρα. «Αυτό είναι σημάδι πως είσαι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Πριν από λίγο με βρήκε ένας κακός καλόγερος και χωρίς λόγο με έβρισε, αλλά και εγώ τον πλήρωσα καλά, τον άφησα ανέστητο από το ξύλο». Ο γέροντας κατάλαβε πως αυτός ήταν ο υποτακτικός του. Ψάχνοντας λίγο πιο πέρα, τον βρήκε σε κακή κατάσταση. Εζήτησε τότε από τον υδρολάτρη να τον βοηθήσει να τον μεταφέρουν στην καλύβα του. Σαν έφτασαν εκεί, εκείνος γύρεψε συγχώρηση από τον Όσιο Μακάριο, γιατί είχε κακομεταχειριστεί τον μαθητή του και τον παρακάλεσε να τον κάνει χριστιανό. Τέταρτο μέρος. Αυταπάρνησης. Έλεγαν για τον Αβά Παφνούτιο πως δεν είχε βάλει ποτέ κρασί στο στόμα του και το νερό ακόμη το έπινε με μέτρο. Όμως κάποτε, ενώ περπατούσε στην έρημο, βρέθηκε χωρίς να το θέλει στα λιμέρια μια συμμορία ληστών που έτυχε την ώρα εκείνη να είναι πεσμένοι όλοι τους στο φαγοπότη. Ο αρχιλιστής που γνώριζε τον ερημίτη και ήξερε πως δεν έπινε ποτέ κρασί, γέμισε το μεγάλο ξύλινο ποτήρι του μέχρι τα χείλια και με το σπαθί γυμνό στο άλλο χέρι τον απείλησε πως θα τον έσφαζε εκείνη τη στιγμή αν δεν το άδειαζε ως τον πάτο. «Θα το πιω», είπε άφοβα ο Όσιος, «όχι για χατήρι της κεφαλής μου, αλλά γιατί πιστεύω ότι χάρη σε αυτό θα σε λεήσει ο Θεός και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο». Και λέγοντας αυτά, άδειασε το ποτήρι. «Συγχώρεσέ με, Αβά», είπε μετανιωμένος για το άσχημο φέρσιμό του ο ληστής. «Σου δίνω το λόγο μου πως από σήμερα δεν θα κάνω κακό σε άνθρωπο». Το ίδιο υποσχεθήκανε και άλλοι ληστέ. Θυσιάζοντας το θέλημά του ο Άγιος Γέρον για την αγάπη του πλησίον του, κέρδισε για το Χριστό ολόκληρη τη συμμορία. Ένας αξιωματικός του Βυζαντινού στρατού, νέος και ευπαρουσίαστος, είχε στενή φιλία με κάποιον πλούσιον άρχοντα. Ο φίλος του τον προσκαλούσε και τον φιλοξενούσε πολύ συχνά στο σπίτι του. Η νεαρά σύζυγός του όμως, κυριευμένη από πάθος για τον όμορφο μαγιστριανό, έπεσε άρρωστη βαριά. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν καμιά από τις συνηθισμένες αρρώστιες και έλεγαν στον άντρα της πως μάλλον από ψυχική ασθένεια βασανιζόταν. Εκείνος τότε, καλοπιάνοντάς την, την ανάγκασε να του φανερώσει την αλήθεια. «Εσύ», του είπε, «από καλοσύνη σου φέρνει στο σπίτι νέους άνδρες και εγώ σαν γυναίκα πέφτω σε παγίδες. Τώρα βασανίζομαι για το φίλο σου το μαγιστριανό». Ακούοντας αυτά, ο άρχοντας ησύχασε. Βέβαιος για την τιμιότητα του φίλου του, του απεκάλυψε το μυστικό του σπιτιού του. Το ευγενής νέος δεν κατηγόρησε τη γυναίκα του φίλου του, μόνο λυπήθηκε κατάκαρδα που χωρίς να το θέλει προξένησε τόση στενοχώρια. «Μη λυπάσαι», είπε στο φίλο του, «ελπίζω εγώ ίδιος έτοιος να διορθώσω το κακό πολύ γρήγορα μάλιστα». Την άλλη μέρα πήγε στον μπαρμπέρι και του ζήτησε να του ξυρίσει το κεφάλι και το πρόσωπο ως και τα φρύδια ακόμη. Τυλίχθηκε με ένα φακιόνι και πήγε στο σπίτι του άρχοντα. Ζήτησε να ειδεί την άρρωστη και τον οδήγησαν στο δωμάτιό της. Εκεί ήταν και ο άντρας της. Μόλις μπήκε μέσα ο αξιωματικός, τράβηξε από το πρόσωπό του το κάλυμα και δείχνοντας το ξυρισμένο κεφάλι του είπε:
Να πως επέτρεψε να γίνω ο Θεός. Βλέποντας τόση ασχήμια η νέα γυναίκα, αηδίασε και από τη στιγμή εκείνη απαλλάχτηκε από το πάθος. Ο νέος όμως δεν ξαναπήγε στο σπίτι του παλιού του φίλου. Ένας από τους γέροντας της Κήτης αρρώστησε κάποτε και πεθύμησε σαν άνθρωπος να φάγει λίγο ζεστό ψωμί. Πού να βρεθεί όμως τέτοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο? Όταν το έμαθε ένας από τους νέους μοναχούς, έβαλε στο δυσάκι τώρα τα ξερά ψωμιά που είχε και ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Η πόλης απήχε 2 ημερών δρόμο από την έρημο. Ο καλός νέος αψήφισε τον κόπο. Κατέβηκε, άλλαξε τα ψωμιά και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στη σκήτη. «Πού βρήκες φρέσκο ψωμί?» τον ρωτούσαν με απορία οι αδελφοί. «Στην Αλεξάνδρεια», απαντούσε με πολύ φυσικότητα εκείνος, σαν να επρόκειτο για το γειτονικό χωριό. Όταν το άκουσε ο γέροντας, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το κρατήσει. «Πώς να το φάγω?» έλεγε. «Αυτό είναι το αίμα του αδελφού μου». Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να το φάει, για να μην πάει χαμένη η θυσία του αδελφού. Ένας άγιος ερημίτης βρήκε μια φορά στο δρόμο ένα δυστυχισμένο επιληπτικό που ούτε να νηστεύσει ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος τον συμπόνεσε και παρακάλεσε τον Θεό να επιτρέψει να μπει σε αυτόν τον δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον τον δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλλαξε ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου. Την εποχή που βάνδαλοι σαν πραγματική θεομηνία σάρωναν αλίπητα τις χώρες της Ευρώπης και άφηναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους, η Ιταλία πέρασε τα πιο πολλά δεινά. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι οδηγούνται σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστιχα αυτά χρόνια, ο Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, ξόδεψε την περιουσία του και όλα τα χρήματα της Εκκλησίας για την εξαγορά εχμαλώτων. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που, αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα που φορούσε, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν μπόρεσε να επαρκέσει για όλους. Μια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με σπαραγμένη καρδιά. Έπιασαν το μοναχογιό της εχμάλωτο και ζητούσε από τον καλόν επίσκοπο να τον απελευθερώσει. Οι θρήνοι της ράγιζαν ακόμη και τις πέτρες. Ο Παυλίνος της συμπόνεσε, έκλαψε μαζί της. Έψαξε και ξανάψαξε το αδιανό του σπίτι. Απελπισμένος διεπίστωσε πως δεν είχε μείνει πια τίποτε για να δώσει. Ξαφνικά του ήρθε κάποια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ η ίδια», είπε στην πονεμένη μητέρα, «πως δεν μου έμεινε πια τίποτε για να ανακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαρηγόρητη γυναίκα τα έχασε προς στιγμή. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να την ξεγελάσει και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυρμό. Ο Παυλίνος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Επήγανε στον βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και για μεγάλη της ανακούφιση είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή. Μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο Παυλίνος στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαμπρός του ηγεμόνος των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο Άγιος Επίσκοπος στη δουλειά που του ανέθεσαν να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφέντη του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζε μαζί 1000 πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συν τον χρόνο δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού δουκός.
Ύστερα από πολύ καιρό, είπε μια μέρα, εκεί που συνομιλούσαν στον κύριό του ο Παυλίνος, κάπως ενηγματικά: «Είναι καιρός να φροντίσετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» ρώτησε ο νεαρός Δούκας. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως αναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθαινε πολύ γρήγορα ο γέρο βασιλιάς. Ο Δούκας, αν και δεν το πολυπίστεψε, το είπε στον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε καθώς έλεγε το Θεό να του ομιλεί. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον ειδήσω τραπέζι μου», είπε ο γαμπρός του. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του Δουκός. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον ίδιο βασιλιάς ταράχτηκε. «Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός», ψιθύρισε στα αυτή του γαμπρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε ειδεί την περασμένη νύχτα. «Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστάς μου, που ήσαν πολλοί, βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησέ τον να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεται συνηθισμένος άνθρωπος». Παραξενεμένος ο Δούκας από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήρε παράμερα τον εχμάλωτό του και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που σύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιού της χείρας». Ο Δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκιζε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν επίσκοπος και πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίον του. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο Κύριός του, τόσο τον ευλαβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο μαζί φώναξαν τον Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις για να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ εχμάλωτον έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχτηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτε δεν θα μου χρησιμεύσουν», έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ εχμαλώτος». Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για χατήρι του αυτή την προσφορά. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επίσκοπό τους και με πολλά τρόφιμα και δώρα από τον βασιλιά. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Παυλίνου. Ο γέρο βασιλιάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο νεαρός Δούκας, που σε όλη του τη ζωή θυμόταν τον Άγιον Επίσκοπο και το φωτεινό παράδειγμά του. Τον καιρό που οι Λογκοβάρδοι λιμένονταν τις επαρχίες της Βορείου Ιταλίας, συνέβη και αυτό το περιστατικό. Έπιασαν εχμάλωτο έναν διάκονο και είχαν αποφασίσει να τον βασανίσουν. Ο Σάνκτουλος, ένας χριστιανός Λογκοβάρδος, που οι συμπατριώτες του τον σέβονταν σαν Άγιο για την πολλή ευλάβεια και τη μεγάλη αρετή του, έκανε πολλά διαβήματα στους αρχηγούς για να σώσει τη ζωή του εχμαλώτου. Μα δεν κατόρθωσε τίποτε άλλο εκτός από τη χάρη να μείνει αυτός φρουρός κοντά στο μελοθάνατο την τελευταία νύχτα. «Μείνε», τον προειδοποίησε ο αρχηγός, «αλλά αν ξεφύγει, να ξέρεις πως θα βασανιστείς εσύ στη θέση του». Ο Σάνκτουλος συμφώνησε και έτσι κάθισε φρουρός. Τα μεσάνυχτα όμως, όταν όλο το στρατόπεδο ήταν βυθισμένο στον ύπνο, ξύπνησε τον διάκονο και του είπε να σηκωθεί να φύγει όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Του είχε έτοιμο και ένα γοργό άλογο.
«Αδύνατον, αδελφέ μου», έλεγε ο μελοθάνατος, «αν εγώ γλιτώσω, εσύ είναι αδύνατο να γλιτώσεις από τα χέρια τους. Πώς λοιπόν να γίνω αιτία να πεθάνεις με ένα τόσο σκληρό θάνατο?» «Μη σε μέλει για μένα», έλεγε από την άλλη μεριά ο Σάνκτουλος, «ο Θεός θα με σκεπάσει». Έτσι τον έπεισε να φύγει. Την άλλη μέρα οι λογοβάρδοι ζήτησαν τον εχμάλωτο. «Έφυγε», τους είπε με απάθεια ο φρουρός του. «Και εσύ θα ξέρεις βέβαια πολύ καλά τον τρόπο». «Ναι», αποκρίθηκε θαρετά ο Σάνκτουλος. «Επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να σε βασανίσω», είπε ο αρχηγός, που θαύμαζε χωρίς να το δείχνει το θάρρος του. «Διάλεξε μόνος σου τον τρόπο που προτιμάς να πεθάνεις». «Είμαι στα χέρια του Θεού», αποκρίθηκε ατάραχος ο χριστιανός στρατιώτης. «Τον θάνατο που θα παραχωρήσει εκείνος θα τον δεχθώ με ευχαρίστηση». Τελικά απεφάσισαν να του κόψουν με πέλεκι την κεφαλή και ανάθεσαν τη δουλειά αυτή σε ένα μεγαλόσωμο και χειροδύναμο στρατιώτη. Ο Σάνκτουλος γονάτισε, είπε την προσευχή του και έσκυψε καρτερικά το κεφάλι να δεχθεί το χτύπημα. Η ψυχή του αναγάλιαζε στη σκέψη πως σε λίγο θα βρισκόταν κοντά στο Χριστό. Ο Δήμιος σήκωσε ορμητικά το φωνικό πέλεκι για να ξεμπερδέψει μια και καλή με αυτή τη δουλειά. Τα χέρια του όμως έμειναν ακίνητα στον αέρα, σαν να τα έσφυγε μυστηριώδης δύναμης. Ένιωσε πόνους φοβερούς και άρχισε να μουγκρίζει σαν πληγωμένο θηρίο. Οι άλλοι γύρω τρόμαξαν. «Τι πάμε να κάνουμε?» έλεγαν μεταξύ τους. «Θα τα βάλουμε με τον Άγιον αυτόν άνθρωπο που έχει το Θεό μαζί του?» Άρχισαν λοιπόν να παρακαλούν τον Σάνκτουλο, που έμενε ακόμη με το κεφάλι γερμένο, να γιατρέψει το στρατιώτη που εξακολουθούσε να φωνάζει με τα χέρια κρατημένα ψηλά. «Δεν μπορώ να ζητήσω τέτοια χάρη για αυτόν από τον Κύριό μου, αν δεν μου υποσχεθεί πρώτα πως δεν θα ξανασηκώσει το χέρι του να χτυπήσει χριστιανό», είπε ο Σάνκτουλος. «Υπόσχομαι», φώναξε ο στρατιώτης τρέμοντας από το φόβο του. «Κατέβασε λοιπόν τα χέρια σου», πρόσταξε ο δούλος του Θεού. Με το λόγο τα χέρια παρευθύς κινήθηκαν για να πετάξουν πρώτα απ' όλα μακριά το φωνικό όργανο. Κατάπληκτοι οι λογοβάρδοι για όσα έγιναν εκείνο το πρωί μπροστά στα μάτια τους, χάρισαν τη ζωή στο Σάνκτουλο που έγινε από τότε ιεραπόστολος ανάμεσά τους. «Εκείνος που αγαπά», λέγει ο Αββάς Ποιμήν, «ευχαρίστως θυσιάζει και τη ζωή του ακόμη για χάρη του αδελφού του. Θυσία κάνει και εκείνος που ακούει να τον υβρίζουν, και ενώ μπορεί να αποκριθεί με τα ίδια λόγια, σωπαίνει και δεν απαντά. Και ο άλλος που αδικείται κατάφορα και υπομένει την αδικία, χωρίς να γυρεύει να εκδικηθεί, κάνει παρόμοια θυσία». Πέμπτο μέρος. Ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός ήταν ιερεύς στην Κωνσταντινούπολη, αγιότατος άνθρωπος. Ανάμεσα στις άλλες αρετές που τον στόλιζαν, υπερήχαν η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Παράδοξο συνδυασμός. Καθώς στεκόταν πολύ ψηλότερα από κάθε γήινο αγαθό, ο Μαρκιανός δεν απέκτησε ποτέ πράγμα δικό του που να έχει κάποια αξία, ούτε δεύτερο ένδυμα. Όταν οι γνωστοί του του χάριζαν κάτι, το έδινε παρευθύ στον πρώτο φτωχό που θα συναντούσε στο δρόμο του. Την Κυριακή που θα γίνονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, που ήταν η ενορία του, έφυγε ξημερώματα από τη φτωχή καμαρούλα του να ετοιμάσει το Άγιο Βήμα. Θα λειτουργούσε ο Πατριάρχης με άλλους αρχιερείς. Θα πήγαινε και ο Αυτοκράτορ με όλους τους άρχοντάς του στα εγγένεια. Σαν έφτασε στην Αγία Αναστασία και ήταν έτοιμος να ανοίξει την εξώθυρα του μεγαλοπρεπεστάτου ναού που αυτός ο ίδιος με την απαράμιλη δραστηριότητά του είχε ανακαινήσει, τον επλησίασε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, γυμνός, μελανιασμένος από το κρύο. Έδειχνε να υποφέρει πολύ. Άπλωσε διστακτικά το χέρι να του χειρέψει ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός έψαξε τις τσέπες του, αλλά συνηθισμένο πράγμα σε αυτό, δεν βρήκε χρήματα. Έπρεπε όμως να δώσει κάτι σε εκείνον το δυστυχή και μάλιστα χρήσιμο. Του ράγισε την καρδιά η γύμνια του, το τρεμούλιασμά του. Ο φιλάνθρωπος ιερεύς πήρε την απόφασή του. Θα του έδινε τα ρούχα του. Δεύτερα δεν είχε, αλλά αυτό δεν τον επείραζε.
Τώρα θα φορούσε τα ιερατικά του, αφού θα έπαιρνε μέρος στη λειτουργία. Πήγε στο σκευοφυλάκιο, εφόρεσε τα άμφια του και όλα του τα ρούχα τα έδωσε στο φτωχό. Εκείνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε τόση καλοσύνη. Ήλθαν στο μεταξύ και άλλοι κληρικοί με τον Πατριάρχη και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Μα κάτι παράδοξο συνέβαινε εκείνη την ημέρα. Τα βλέμματα του εκκλησιάσματος, από το Αυτοκράτορος ως του τελευταίου πιστού, είχαν καρφωθεί πάνω στο Μαρκιανό. Το ίδιο και των κληρικών μέσα στο Άγιο Βήμα. Δύο μάλιστα από αυτούς είχαν αρχίσει να σιγοψιθυρίζουν τις επικρίσεις τους. Που βρήκε άραγε τη χρυσοήφαντη στολή. Αυτό δεν είχε ποτέ του χρήματα. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Δε βαριές υποκρισίες. Κοίταξε αδελφέ μου, και με διαμάντια και εντυμένη. Αυτό πια καταντά σκάνδαλο. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας βγήκε με το Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσει τον κόσμο ο Μαρκιανός, ένας ψήθυρος θαυμασμού ακούστηκε από τα χείλη όλων. Η εκκλησία άστραψε από το φεγγοβόλημα των αμφίων του. Ένας ανώτερος κληρικός πλησίασε τότε τον Πατριάρχη με φανερή αγανάκτηση και του είπε: «Δεν πρέπει η αγιοσύνη σου δέσποτα να παραλείψει να συστήσει κάποια μετριότητα σε αυτόν τον άσημο κληρικό. Τέτοια στολή ταιριάζει μόνο στο βασιλέα». Ο αγαθός γέρο Πατριάρχης άρχισε να στενοχωριέται με τις διαμαρτυρίες του ιερατείου του. Είχε φυσικά και ο ίδιος απορρίσει με την πρωτοφανή πολυτέλεια των αμφίων που φόρεσε, έτσι τουλάχιστον νόμιζε, για την πανήγυρη ο Μαρκιανός. Τον γνώριζε όμως πολύ καλά για να τον χαρακτηρίσει ματαιόδοξο. Ωστόσο, αποφάσισε να του κάνει λόγο γι' αυτό. Ευθύς λοιπόν μετά την απόλυση και προτού ακόμη βγάλουν και οι δύο τα ιερατικά, φώναξε τον Μαρκιανό στο σκευοφυλάκιο. «Πού βρήκες τη στολή αυτή, Μαρκιανέ?» τον ρώτησε σε τόνο αυστηρό. «Θα έλεγε κανείς πως πήρες την απόφαση να συναγωνιστεί σε πολυτέλεια τον Αυτοκράτορα. Ο ιερεύς πρέπει να είναι μέτριος στην εμφάνισή του για να μην σκανδαλίζει τον λαό και μάλιστα τις φτωχότερες τάξεις». Ο ιερεύς έριξε πρώτα ένα φευγαλαίο βλέμμα στα φτωχικά λινά του άμφια, τα μοναδικά που είχε για να ιερουργεί. Έπειτα κοίταξε με απορία τον επίσκοπό του. «Για ποια στολή ομιλεί η αγιοσύνη σου δέσποτα? Αν πρόκειται για αυτή που φορώ, είναι η ίδια που πήρα από τα χέρια σου όταν πριν από 25 χρόνια με χειροτώνησες πρεσβύτερο». Ο Πατριάρχης συνοφριώθηκε. Ήταν πάρα πολύ να προσπαθεί να τον ξεγελάσει μπροστά στα μάτια του. «Και αυτή εδώ?» του φώναξε παίρνοντας τα χέρια του το φελόνι. Τότε παρατήρησε πως κάτω από τα άμφια του ο Μαρκιανός ήταν γυμνός και εκείνη η πολύτιμη στολή που είχε προκαλέσει τόσο θαυμασμό και θόρυβο δεν ήταν άλλη από τη συνηθισμένη που τόσα χρόνια τώρα τον έβλεπε να λειτουργεί. «Ποιος σε γύμνωσε, Μαρκιανέ?» ρώτησε έκπληκτος ο Πατριάρχης. Ο άξιος λειτουργός του υψίστου πήρε στα χέρια του το Άγιο Ευαγγέλιο που μόλις προολίγου είχε τοποθετήσει στη θήκη του και το έδειξε στον αρχιερέα. «Αυτό με γύμνωσε, Άγιε Δέσποτα». Κατασυγκινημένος ο γέρο Πατριάρχης έσφιξε στην αγκαλιά του το Μαρκιανό και φιλώντας τον πατρικά του έλεγε: «Ω, αν όλοι ιερείσαι μη μούντο τέκνον μου, δεν θα είχαμε ανάγκη εκκλησιαστικών ρητόρων. Θα εκείρητε το φωτεινό τους παράδειγμα». Διηγούνται ακόμη για τον Άγιο Μαρκιανό, γιατί αγίασε ο καλός εκείνος ιερεύσης Αγίας Αναστασίας, ότι τις νύχτες γύριζε στις φτωχές συνοικίες της πόλεως και περιμάζευε τους εγκαταλελειμμένους νεκρούς, τους έπλαινε με τα χέρια του, τους σαβάνωνε και τους πήγαινε στην εκκλησία για να τους διαβάσει και να τους θάψει το άλλο πρωί. Και είχε αποκτήσει τη συνήθεια να μην αφήνει μόνο στην εκκλησία τον νεκρό προτού τον ασπαστεί. Κάποτε λοιπόν έγινε αυτό το παράδοξο. Ο νεκρός ήταν ένας πολυβασανισμένος γέρος, χτυπημένος από τη ζωή. Έμοιαζε σαν να είχε αντικρίσιμα ανακούφιση το θάνατο. Ο Άγιος Μαρκιανός τον περιποιήθηκε μόλι του την καρδιά, λες και το ένιωθε ο νεκρός. Τέλος τον τοποθέτησε όπως όλους
στο νεκροκρέβατο, στον άφθηκα της εκκλησίας. Έτοιμος να φύγει πια, γυρίζει στο νεκρό και του λέει: «Έλα αδελφέ μου να φιληθούμε σαν παιδιά του Χριστού». Και ο νεκρός με ευγνωμοσύνη, υπακούοντας την πρόσκληση του ευεργέτου του, ανακάθισε στο φέρετρο, αντάλλαξε μαζί του αδελφικό ασπασμό και έγειρε πάλι για τον αιώνιο ύπνο του. Ο Άγιος βγήκε αθόρυβα από την εκκλησία, σαν να είχε συμβεί το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Μα κάποιος άλλος ιερεύς που έτυχε να βρίσκεται την ώρα εκείνη στην εκκλησία, παρακολούθησε αθέατος την εκπληκτική σκηνή και έτσι από στόμα σε στόμα διαδόθηκε σε ολόκληρη την πόλη. Μια χειμωνιάτικη μέρα που το κρύο ήταν τσουχτερό, ο αβάς νηστερό έβαλε πάνω από το συνηθισμένο του φόρεμα ένα χοντρό σάκο για να πάει στην εκκλησία. Ένας άλλος ερημίτης που τον συνάντησε στο δρόμο τον ερώτησε πειραχτικά: «Αν έρθει τώρα ένας φτωχός αβά και σου ζητήσει ένα ρούχο, ποιο από τα δυο θα του δώσεις?» «Το πιο ζεστό», αποκρίθηκε ο γέρον. «Και αν πιο πέρασε ήδη και δεύτερος και σου ζητήσει?» «Θα του δώσω ευχαρίστως και το άλλο και θα γυρίσω πίσω στο κελί μου έως ότου στείλει ο Κυριός μου να με σκεπάσει», είπε γεμάτος εμπιστοσύνη στο Θεό ο Άγιος Γέροντας. Ένας Άγιος Γέροντας έμενε με τον υποτακτικό του σε μια καλύβη όχι πολύ μακριά από ένα κεφαλοχώρι. Κάποτε έπεσε στον τόπο μεγάλη δυστυχία και ο φτωχός κόσμος πέθανε σχεδόν από την πείνα. Πολλοί στην απελπισία τους πήγαιναν και χτυπούσαν στην καλύβη του ερημίτη. Εκείνος πάλι που ήταν πολύ ελοήμων έδινε με την καρδιά του από ό,τι τύχαινε να έχει. Ο υποτακτικός όμως που έβλεπε με τρόμο το ψωμί του να λιγοστεύει, είπε μια μέρα στενοχωρημένο στο γέροντα: «Αβά, δε μου ξεχωρίζεις τα ψωμιά που μου αναλογούν και από εδώ και πέρα μοίραζα από τα δικά σου ελεημοσύνη. Έτσι όπως πάμε τώρα, γρήγορα θα πεινάσουμε κι οι δυο». Ο αγαθός γέροντας χώρισε τα ψωμιά του υποτακτικού του χωρίς να είπε τίποτε και εξακολούθησε να δίνει από τα δικά του στους φτωχούς. Μα και ο Θεός που είδε την καλή του προαίρεση τα ευλόγησε και όσο εκείνος έδινε τόσο αυτά επληθύνονταν. Ο υποτακτικός στο μεταξύ έφαγε τα δικά του. Όταν πια δεν του έμειναν παρά λίγα ψίχουλα, πήγε στο γέροντά του και τον παρακαλούσε να τρώνε πάλι μαζί. Εκείνος τον δέχθηκε χωρίς να φέρει αντίρρηση. Τώρα όμως είχαν αυξηθεί και οι ζητιάνοι και ο υποτακτικός άρχισε πάλι να δυσανασχετεί. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο απαραίτητος φτωχός. Ο υποτακτικός κατσούφιασε. «Δώσε του ένα καρβέλι», πρόσταξε ο γέροντας που έκανε πως δεν είδε το μορφασμό του. «Μου φαίνεται πως δεν έχουμε πια να φάμε ούτε εμείς», είπε φωναχτά ο υποτακτικός για να τον ακούσει και ο ζητιάνος. «Πήγαινε και ψάξε καλά», πρόσταξε ο γέροντας. Σηκώθηκε εκείνος απρόθυμα να πάει στο κελαρικό. Μα τρόμαξε να ανοίξει την πόρτα. Το βρήκε γεμάτο σε πάνω από καλοψημένα φρέσκα καρβέλια. Από την ημέρα εκείνη απόκτησε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Άγιο Γέροντά του και έγινε πρόθυμος να ανακουφίζει τους φτωχούς. Ένας καλός ιερεύς κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία μάζευε τους φτωχούς τις ενορίες του και τους μοίραζε τα χρήματα που μάζευε το κυβότιο των φτωχών. Μια Κυριακή πήγε μια γυναίκα με παλιά ξεσκισμένα ρούχα και με ύφος κακομήρικο. Ο ιερεύς τη λυπήθηκε. Έβαλε το χέρι του στο κυβότιο με την πρόθεση να της δώσει όσα χρήματα χωρούσε η παλάμη του. Όταν το τράβηξε έξω είδε πως είχε πιάσει λίγα κέρματα. Βιάστηκε να της τα δώσει γιατί πίσω της περίμενε άλλη να πάρει φιλοδόρημα. Αυτή φορούσε περιποιημένα φορέματα. Ο ιερεύς σκέφτηκε πως ήταν από εκείνες που χωρίς λόγο ζητιανεύουν. Θα της έδινε λίγα για να μην την αφήσει να φύγει έτσι και της έμενε η ντροπή. Έβαλε πάλι το χέρι του στο κυβότιο και η χούφτα του γέμισε χρυσά νομίσματα. Σαν ευλαβής που ήταν, κατάλαβε τη θεία επέμβαση. Ζήτησε λοιπόν πληροφορίες και για τις δύο εκείνες γυναίκες. Έμαθε τότε πως η μία που φαινόταν καλοντημένη ήταν από καλή οικογένεια που τελευταία από διάφορα ατυχήματα φτώχινε και υπέφερε πολύ. Από αξιοπρέπεια φορούσε περιποιημένα ρούχα. Η άλλη έβαζε κουρέλια όταν έβγαινε να ζητιανέψει για να της δίνουν ευκολότερα.
Ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης παρακάλεσε τον Όσιο Παμβό να του υπεί έναν ωφέλιμο λόγο που να τον θυμάται σ' όλη του τη ζωή. «Απόκτησε έλεος για όλους τους συνανθρώπους σου, Αββά Θεόδωρε, για να έχεις παρησία στο Θεό», του είπε ο Άγιος Γέρον. «Όταν ελεήσεις το φτωχό αδελφό σου», συμβουλεύει ο Αββάς Ισαΐας, «μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου, για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας». Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής γράφει τα ακόλουθα αξιοπρόσεκτα για την ελεημοσύνη. «Όχι μόνον δια της ελεημοσύνης που γίνεται με χρήματα φαίνεται η διάθεση της αγάπης, αλλά πολύ περισσότερο με το να μεταδίδεις τον άλλον λόγο Θεού, ακόμη δε και με κάθε είδους εξυπηρέτηση. Εκείνος που πραγματικά έχει αποξενωθεί από τον κόσμο και εξυπηρετεί των πλησίων του με ειλικρινή αγάπη, γρήγορα θα απαλλαγεί από τα πάθη και θα γίνει συμμέτοχος της θείας αγάπης και γνώσεως. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, αγαπά απαραίτητος και τον πλησίον του. Αυτός δεν μπορεί να κρατά τίποτε για τον εαυτό του. Οικονομεί τα πάντα όπως αρέσει στο Θεό και δίδει με προθυμία ελεημοσύνη σε όσους έχουν ανάγκη. Όποιος ελεεί τον αδελφό του», λέγει κάποιος πατήρ, «πρέπει να το κάνει σαν να ελεεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η ελεημοσύνη πλησιάζει τον άνθρωπο προς το Θεό». «Υπάρχουν άνθρωποι», έλεγε ένας γέροντας, «που ενώ είναι πρόθυμοι να δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχούς, ο πονηρός τους κάνει να ακριβολογούν στα ελάχιστα για να τους αφαιρεί το μισθό της αγαθοεργίας. Έτυχε να επισκεφθώ κάποτε ένα φίλο μου ιερέα, την ημέρα που μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς της ενορίας του. Ήρθε κατά σύμπτωση μια φτωχή χείρα και παρακάλεσε να της δώσει λίγο σιτάρι. «Φέρε το σακούλι σου να σου βάλω», της είπε ο ιερέας. Η γυναίκα το έφερε. «Πολύ μεγάλο είναι ευλογημένη», της είπε κάπως απότομα ο φίλος μου. Εκείνη έγινε κατακόκκινη από την τροπή της, ίσως γιατί ήταν και ένας ξένος μπροστά σε αυτή την προσβολή. Σαν έφυγε, ρώτησε το φίλο μου: «Δεν μου λες, πάτερ, το πούλησες τη γυναίκα το σιτάρι?» «Όχι, το εχάρισα, είναι από τις ελεημοσύνες». «Αφού λοιπόν ήταν ελεημοσύνη», του είπα, «ποια η ανάγκη να ακριβώς εξετάζεις το μέτρο και να λυπήσεις τη φτωχή? Μην ξεχνάς άλλωστε τα λόγια του μακαρίου Παύλου: «Η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός». Ο Αββάς Τιμόθεος, ο νέος πρεσβύτερος της Κήτης, είπε μια μέρα που συζητούσε με τον Όσιο Ποιμένα για μια γνωστή του γυναίκα στην Αλεξάνδρεια πως πόρνευε και το μισθό της τον έδινε ελεημοσύνη. «Ο Θεός θα την ελεήσει και τελικά θα σωθεί», είπε ο Όσιος. Ύστερα από λίγο καιρό ανέβηκε στη Σκήτη η μητέρα του Αββά Τιμοθέου να ειδεί το γιο της. Εκείνος τότε την ερώτησε για την αμαρτωλή γυναίκα. «Εξακολουθεί δυστυχώς την ίδια ζωή», του είπε εκείνη. «Η πελατεία της έχει πολύ αυξηθεί, αλλά και αυτή έχει υπερβολικά αυξήσει τις ελεημοσύνες της». Ο Αββάς Τιμόθεος το ανέφερε πάλι στον Όσιο Ποιμένα. «Να είσαι βέβαιος πως οι ελεημοσύνες της θα τις σώσουν», είπε πάλι ο Όσιος. Όταν ύστερα από πολλούς μήνες ξαναπήγε στη Σκήτη για δουλειά η μητέρα του Τιμοθέου, του είπε πως η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα την είχε πολύ παρακαλέσει να την έπαιρνε μαζί της. Ήθελε, λέει, να ζητήσει από τους γέροντας να προσευχηθούν για την ψυχή της. Ο Αββάς Τιμόθεος τα είπε όλα αυτά στον Όσιο Ποιμένα. Εκείνος τον συμβούλεψε να πάει ο ίδιος στην πόλη να τη φέρει στον ίσιο δρόμο. Ο πρεσβύτερος υπήκουσε και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος έφερε την παραστρατημένη γυναίκα σε μετάνοια. Ένας μαγιστριανός, αξιωματικός του Βυζαντινού στρατού, πήγαινε μαζί με τον υπασπιστή του σε κάποια εμπιστευτική αποστολή. Καθώς περνούσαν τρέχοντας πάνω στα γρήγορα άλογά τους σε ένα δρόμο ερημικό, σκόνταψαν πάνω σε ένα ολόγυμνο πτώμα που κοίτονταν κατά μεσής του δρόμου. Ο δυστυχισμένος σίγουρα θα έχει πέσει θύμα ληστών που λιμένονται τούτο τα μέρη, είπε ο αξιωματικός. Αψηφώντας κάθε κίνδυνο που και ο ίδιος διέτρεχε, όσο αργοπορούσε στα άγρια εκείνα μέρη, κατέβηκε από τ' άλογο, έβγαλε τη χλένα του και τύλιξε το γυμνό αιμόφυρτο σώμα. Ύστερα άνοιξε ένα πρόχειρο τάφο με τη βοήθεια του συντρόφου του
και έθαψε τον άγνωστο. Όταν τέλειωσε όλη εκείνη η διαδικασία, ανέβηκε πάλι στο άλογο ευγενής νέος να συνεχίσει το ταξίδι του. Είχε όμως αρκετά καθυστερήσει και κινδύνευε να ανοιχτωθεί στην έρημο. Σπυρούδιζε λοιπόν το ζώο και κάλπαζε ασυλλόγιστα. Ξαφνικά εκείνο αφηνίασε και τον πέταξε κάτω. Ανέστητο σχεδόν από το φοβερό κτύπημα, τον μετέφερε ο υπασπιστής του στο πιο κοντινό χάνι και φώναξε αμέσως ένα γιατρό. Ο Μαγιστριανός είχε σπάσει το δεξί του πόδι και υπέφερε φοβερά. Την άλλη μέρα η κατάστασή του χειροτέρεψε. Το πόδι μελάνιασε ολόκληρο και οι πόνοι έγιναν αφόρητοι. Όσοι ειδικοί τον είδαν είπαν πως έπρεπε χωρίς αναβολή να κοπεί. Δεν έπαιρνε θεραπεία γιατί είχε αρχίσει ήδη να σαπίζει. Την επομένη θα του το έκοβαν οριστικά. Τη νύχτα ο νεαρός αξιωματικός δεν μπορούσε να κλείσει μάτι από τους πόνους και τη θλίψη του. Έκλαιγε τη συμφορά του και βογκούσε απελπιστικά. Θα είχαν φτάσει πια μεσάνυχτα όταν είδε ξαφνικά να ανοίγει με ένα ελαφρό τρίξιμο η πόρτα του δωματίου του και να μπαίνει μέσα κάποιος άγνωστος νέος. Πλησίασε το κρεβάτι του. «Τι έχεις και βογκάς?» τον ρώτησε με πολύ συμπάθεια. «Τι θέλετε να κάνω, κύριε?» είπε με πολύ κόπο ο άρρωστος, νομίζοντας πως ήταν κανένας από τους νυχτερινούς πελάτες του πανδοχείου που είχε ανησυχήσει από τα βογκητά του. «Το πρωί θα μου κόψουν το πόδι, γιατρή. Δείξε μου το χτύπημά σου». Ο νέος έδειξε το πόδι του. Ο άγνωστος τότε με μεγάλη επιτηδιότητα έλυσε τους επιδέσμους. Το έτριψε απαλά με το χέρι του και είπε στον άρρωστο να σηκωθεί και να περπατήσει. «Τι μου λέτε?» άρχισε να διαμαρτύρεται εκείνος. «Δεν βλέπετε πως είναι εντελώς σπασμένο και δεν επιδέχεται θεραπεία? Σας είπα πως θα το κόψουν το πρωί». «Στηρίξου επάνω μου και περπάτησε», είπε με επιμονή ο άγνωστος. «Δεν έχεις τίποτε». Ο άρρωστος τότε πιάστηκε από το χέρι που του άπλωσε ο παράξενος νυχτερινός επισκέπτης. Κατέβηκε με ευκολία από το κρεβάτι και σαν τρελός από τη χαρά του άρχισε να πηγαίνει πέρα απόθε μέσα στο δωμάτιο χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Ούτε πόνο πια ένιωθε. «Είδες λοιπόν που θεραπεύτηκες εντελώς. Πλάγιασε τώρα να κοιμηθείς και μη στενοχωρείσαι πια», του είπε ο άγνωστος και του έδωσε το χέρι να τον αποχαιρετήσει. «Φεύγετε, κύριε?» ρώτησε ο Μαγιστριανός. «Τι άλλο θέλεις από μένα? Τώρα είσαι καλά? Για το όνομα του παντοδυνάμου Θεού που σε οδήγησε ως εδώ, πες μου ποιος είσαι?» φώναξε γεμάτος συγκίνηση ο νέος. «Κοίταξε με καλά, δεν με αναγνωρίζεις?» «Όχι», έγνεψε ο αξιωματικός. «Μήπως γνωρίζεις τούτη τη Χλένα?» Ο νέος έμεινε άναυδος από την έκπληξη. «Είναι δική μου», ψιθύρισε σαν συνήλθε. «Είναι εκείνος που με σκέπασες με τη Χλένα σου. Ο Θεός με έστειλε εδώ να σε γιατρέψω. Εκείνον να ευγνωμονείς σ' όλη σου τη ζωή». Και λέγοντας αυτά έγινε άφαντος. Το πρωί που ήλθαν οι γιατροί για την εγχείρηση βρήκαν το Μαγιστριανό έτοιμο για ταξίδι. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αναγκάστηκαν όμως να παραδεχθούν το θαύμα. Από τότε ο ευγενής αξιωματικός έγινε πιο θερμός στην πίστη και δεν έπαυσε σε όλο το διάστημα της ζωής του να ελεεί ζωντανούς και πεθαμένους. Ο αγάς Δανιήλ, ο πρεσβύτερος της Κήτης, πολύ γέρος πια, διηγεί τους αδελφούς διάφορα ανέκδοτα από τη ζωή του. Κάποτε τους είπε και αυτήν εδώ τη διδακτική ιστορία. «Όταν πολύ νέος και άπειρος πρωτοβγήκα στην έρημο για να σώσω την ψυχή μου, έμεινα σε μια καλύβα μοναχική στην άνοφη παΐδα. Μια φορά το μήνα κατέβαινα στο πιο κοντινό κεφαλοχώρι για να πουλώ το εργόχειρό μου και να προμηθεύομαι το ψωμάκι μου. Στα χέρσα χωράφια, πολύ έξω από το χωριό, είχε στήσει την καλύβα του και ένας λατόμος. Ζούσε ολομόναχος, αφοσιωμένος στη δουλειά του. Ο Ευλόγιος, έτσι τον έλεγαν, παρόλη τη φτώχεια του, ένα εκτελέστατο ημερομίσθιο έπαιρνε από την κοπιαστική του εργασία, ήταν ελεήμων και φιλόξενος. Κάθε βράδυ όταν σχολούσε, κατέβαινε στο χωριό, αγόραζε λίγα τρόφιμα και ύστερα πήγαινε στο δημόσιο δρόμο.
στεκόταν και περίμενε να ειδεί ποιος ξένος διαβάτης και μάλιστα φτωχός δεν είχε πού να πάει για να τον προσκαλέσει στο φτωχικό του να τον φιλοξενήσει. Έπρεπε απαραίτητος να πλύνει τα πόδια του ξένου του, να του στρώσει τραπέζι και να του παραχωρήσει το στρώμα του. Ο ίδιος τότε έπεφτε σε ένα σωρό άχυρα που φύλαγε για αυτή τη δουλειά στο καλύβι του. Έτρωγε μόνο το βράδυ ό,τι είχε περισσέψει από τον ξένο. Αν του έμενε κανένα κομμάτι ψωμί, το φύλαγε στο ταγάρι του για να ταΐσει την άλλη μέρα τα δέσποτα σκυλιά που είχαν και αυτά θέση στην καρδιά του. Οι πιο συνηθισμένοι ξένοι του ήσαν οι ερημίτες που κατέβαιναν στην πολιτεία να πουλήσουν τα εργόχειρά τους. Αυτούς τους δεχόταν με ξεχωριστή αγάπη. Ένιωθε τόση ικανοποίηση όταν τους πρόσφερε τις περιποιήσεις του που θα έλεγε κανείς πως στα πρόσωπά των έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό. Έτυχε να φιλοξενηθώ κι εγώ πολλές φορές στην καλύβα του Ευλογίου. Θαύμαζα την καλοσύνη και την ταπείνωσή του και έλεγα στον εαυτό μου, αν ο Ευλόγιος ήταν πλούσιος θα έκανε πολλά καλά στον κόσμο, αφού τώρα με τόση φτώχεια είναι τόσο γενναιόδωρος. Και σαν άπειρος που ήμουν, αποφάσισα να ζητήσω με επιμονή από τον Θεό τη χάρη να δώσει πλούτη στον αγαθό λατό μου.